Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα. Σας. Έχουμε, πέραν ότι έχουμε τα ζητήματα, τα παρακολουθείτε, στη Βουλή γίνεται η μάχη αυτή, κυρίως μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, για το άσυλο και για την προανακριτική και όλα αυτά τα σχετικά. Όμως και το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, έχει βρεθεί στο επίκεντρο με τη διαδικασία αυτή του έκτακτου συνεδρίου. Σημαίνει κάτι αυτό, κύριε Κυριάκο? Σημαίνει ότι το κίνημα αλλαγής, τα μίντια το προσέχουν για τους λάθος λόγους, ενώ έχει δώσει πολύ σωστούς πρόσφατα. Ο λάθος ποιος είναι λόγος? Ο λάθος λόγος είναι οι εσωκομματικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν μία αλφα ουσία, και η σωστή λόγη είναι η κοινοβουλευτική του δράση, τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, η οποία έχει φέρει τα αποτελέσματα σε πολλά από τα οποία μόλις αναφερθήκατε, και ναι, αναφερθήκατε ως μάχη της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξηγούμε. Η ψήφος των αποδήμων είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν επετεύχεται στη συμφωνία, επετεύχεται στη βάση της πρότασης που είχε κάνει το κίνημα αλλαγής. Μόνο βάση της πρότασης του κίνηματος αλλαγής μπορούσε να επέλθει η συμφωνία που επήλθε, που κατά τη γνώμη μου είναι και μια κακή συμφωνία, είναι μια διευθέτηση πολύ μέτρια σε σχέση με την πραγματική ανάγκη μιας γενναίας νομοθέτησης για αυτό το θέμα. Αν μιλάμε για την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων των τραπεζών, ή τέλος πάντων ναι, για τη διάθεση που δείχνουν οι τράπεζες να ξανασκεφτούν τις χρεώσεις που έχουν θέσει, ξεκίνησαν από ερώτησεις στη Βουλή δική μας, του Μιχάλη του Κατρίνου, του βουλευτή, από επίσκεψη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και από την κατάθεση τροπολογίας. Δηλαδή, έχουμε νομοθετικά άλματα στη Βουλή για θέματα που απασχολούν τους πολίτες καθημερινά εξαιτίας του κίνηματος αλλαγής και της πολύ στιβαρής και καλής και διαβασμένης κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει, αλλά εμείς τον τελευταίο καιρό το χρόνο στα μίντια ή στις ειδήσεις, αν θέλετε, ναι, τον έχουμε πάρει για μια κακή αφίσα πριν αναλάβω εγώ, τέλος πάντων. Ναι, τη θυμόμαστε, έγινε πολύ δώρος για εκείνη την αφίσα. Και για μια εσωκομματική διαδικασία τώρα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι, και χωρίς να το... Ναι, να σας ρωτήσω όμως κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Κυριάκο. Ναι. Εύλογα δεν προκύπτει ότι οι διαδικασίες ισοκομματικές του κίνηματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, καθώς το συνέδριο από όσο γνωρίζουμε είναι του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δεν επηρεάζουν έναν ευρύτερο χώρο αυτών της κεντροαριστεράς, καθώς στο χώρο της κεντροαριστεράς, καλός ή κακός, με τα δεδομένα ξέρουμε τη χώρα μας, πώς συμπεριφέρονται οι Έλληνες ψηφοφόροι, ένας σχηματισμός θα είναι ο μεγάλος. Και εκεί έρχεται, νομίζω, το πρόσωπο παίζει το ρόλο του. Δηλαδή, η Φόφη Γεννηματά μπορεί να κερδίσει τον Άλεξη Τσίπρα σε αυτό το κοινό? Προσέξτε λίγο. Εγώ δεν πιστεύω ότι ειδικά σε κεντροαριστερούς ανθρώπους το πρόσωπο παίζει μεγαλύτερο ρόλο από τις πολιτικές, και ασφαλώς η Φόφη Γεννηματά είναι μια πολύ πιο στιβαρή και μια πολύ πιο σοβαρή πολιτικός από τον Άλεξη Τσίπρα. Ξέρετε, τα αποτελέσματα των εκλογών δεν δείχνουν πάντα την αξία ούτε των πολιτικών ούτε των πολιτικών προσώπων. Ωστόσο, δεν λέω προφανώς ότι οι εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής δεν έχουν ενδιαφέρον για ένα κόσμο. Βάζω ένα ζήτημα το οποίο άπτεται και των αρμοδιοτήτων μου, αυτών που ήρθαν να αναλάβω, ότι λόγω μιας εκλογικής συγκυρίας, λόγω μιας κρίσης, αν θέλετε, ποσοστών που έχει ο χώρος της Σοσιαλδημοκρατίας πανευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα, δεν μπορεί ξαφνικά το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίζεται ως ένα κόμμα σαν να μην έχει ιστορία ή σαν να μην είναι βασικός πυλώνας των πολιτικών στην Ελλάδα, και να αντιμετωπίζεται σαν ένα μικρό κόμμα που μόλις ιδρύθηκε και για το μόνο που ενδιαφέρει είναι για μικροεπικοινωνιακούς ή μικροκομματικούς σκοπούς. Εγώ αυτό που θέλω να αναδείξουμε, ναι, είναι ότι πραγματικά εξακολουθούμε, παρά τα ποσοστά που έχουμε σήμερα, να είμαστε μια πολιτική δύναμη η οποία με συνέπεια και με υπευθυνότητα δίνει λύσεις για προβλήματα της κοινωνίας. Και όλα τα υπόλοιπα βέβαια που ισχύουν, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί ασφαλώς η θέση που είμαστε σήμερα δεν είναι μια θέση στην οποία ούτε ο κόσμος που ψήφιζε ΠΑΣΟΚ έχει συνηθίσει, αλλά ούτε και τα πολιτικά στελέχη αισθάνονται βολικά το να είναι περιορισμένη η δύναμή τους. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πορεία και ξεκινάμε μια πορεία η οποία θα μας φέρει ή πρέπει να μας φέρει, και από αυτό θα κρυθούμε, σε μια άλλη θέση πολιτική. Βέβαια, κύριε Κυριάκο, οφείλουμε να πούμε ότι και πολλές φορές η εσωστρέφεια ξεκινά από μέσα από το ίδιο το κόμμα.
πάντα η εσωστρέφεια. Δηλαδή, θέλω να πω, γίνονται δημόσιες δηλώσεις και έτσι ξεκινάει και μπαίνετε όλοι σε ένα κύκλο εσωστρέφεια και τα μίντια ασχολούνται με αυτά, με δηλώσεις, με ηγετικές φιλοδοξίες που αποκαλύπτονται. Και τώρα διαβάζουμε ότι δεν τέθηκε τέτοιο θέμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Δεν τίθεται πλέον θέμα ηγεσίας. Έτσι δεν είναι? Όχι πλέον. Δεν έχει τεθεί από το 2017 και μετά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, έτσι για τη βοήθεια της κουβέντας, εγώ με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα την θαμένη, θα σας κάνω μία ερώτηση. Περισσότερη τροφή για συζήτηση περί των μισοκομματικών δίνει σήμερα το κίνημα αλλαγής ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Για παράδειγμα μιλάω. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία. Κάντε μία αξιολόγηση, ας πούμε, ποιοι αρχηγοί αμφισβητούνται ανοιχτά περισσότερο με δηλώσεις καθημερινές. Η Φόφη Γεννηματά που έχει, ας πούμε, κάποια κρούσματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει κάποιους υπαινιγμούς ή ο Αλέξης Τσίπρας που έχει καθημερινά, ας πούμε, να αντιμετωπίσει ακόμη και δημόσια αξιολόγηση στελεχών του για το τι έγινε το 2015. Άρα λοιπόν, όλα τα κόμματα, προφανώς οι ζωντανοί οργανισμοί, κάποια στιγμή θα δώσουν και ένα στίγμα ισοκομματικής αντιπαράθεσης, η οποία είναι και υγεία στο τέλος της ημέρας. Ναι. Πιστεύετε ότι είναι ανοιχτό το πεδίο στο χώρο της κεντροαριστεράς, δηλαδή μπορεί να ξαναδούμε ανακατατάξεις όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια? Νομίζω ότι η κεντροαριστερά ζυμώνεται παγκόσμια. Πρέπει να φτιάξει μια νέα ταυτότητα και να απαντήσει σε προβλήματα που έχουν φύγει από τη βιομηχανική επανάσταση. Ο σοσιαλισμός είναι μια απάντηση σε ερωτήματα που έβαλε η πρώτη βιομηχανική επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα. Ναι. Εκεί ξεκίνησε, συσπήρωσε γύρω από την ιδέα του κόσμο της εργασίας, μεσαία τάξη, κόσμο που ήθελε εργασιακά δικαιώματα, κοινωνικό κράτος και έδωσε πολύ μεγάλες απαντήσεις παγκόσμια. Ήταν, αν θέλετε, για έναν αιώνα και ήταν η ιδεολογία που έδινε λύση σε πολλές χώρες, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου. Σήμερα λοιπόν υπάρχει επικαιροποίηση των προβλημάτων, άρα χρειάζεται και επικαιροποίηση των απαντήσεων. Αυτό είναι μια γενική ιδεολογική φιλοσοφική κουβέντα που γίνεται παγκόσμια. Και ασφαλώς και στην Ελλάδα χρειάζονται προσαρμογές. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακραίος, κύριε Κυριάκο? Γιατί από τη μία ακούμε ότι υιοθετεί ακραίους, ας πούμε, που έχει μέσα στην παράδοξη, το ακούμε πολύ συχνά. Και από την άλλη όμως βλέπουμε σε μετρήσεις που έχουν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον βέβαια είναι και μια καλή περίοδο για την κυβέρνηση, είναι η αρχή της, αλλά βλέπουμε ότι έχει διείσδυση στο χώρο αυτό που λέμε του κέντρου. Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ήμουν άδικος να πω ότι είναι ακραίος, είτε στη ρητορική του είτε στην πρακτική του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως εκμεταλλεύεται, και αυτό δείχνει ένα πολιτικό ήθος το οποίο θα κρυφθεί και στην πορεία του, εκμεταλλεύεται μια εμφανή ακροδεξιά πτέρυγα που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία και προφανώς και ένα αντίστοιχο ακροατήριο. Του χάιδεψε τα αυτιά ή τέλος πάντων δεν του τοποθέτησε άσχημα διλήμματα, γιατί προφανώς ενός τέτοιου είδους διαχείριση είναι ο μόνος τρόπος που ένα δεξιό κόμμα με ακροδεξιά στοιχεία θα μπορούσε να ανέβει στην εξουσία. Τα δύσκολα θα τα βρει στην πορεία, όταν θα πρέπει να πάρει αποφάσεις οι οποίες κρύβουν πίσω τους και ιδεολογικά πρόσημα. Όπως παράδειγμα το μεταναστευτικό προσφυγικό, που δεν έχει αποφύγει τις ακραίες φωνές μέσα στο κόμμα του και προς το παρόν τις ανέχεται. Για μένα η περίοδος ανοχής και γενικώς η περίοδος χάριτος στις κυβερνήσεις τελειώνει όταν ο κόσμος αρχίζει να βάζει πετρέλαιο. Μάλιστα. Το δεύτερο ερώτημα. Οπότε πλησιάζουμε τώρα που χάλασε ο καιρός δηλαδή. Το λέω σχηματικά, ναι, ότι όταν θα χρειαστούν απαντήσεις σε ζητήματα καθημερινότητας που έχει ο κόσμος, αρχίζει και ο μήνας του μέλητος λίγο ξεφοριάζει. Και θα σας θυμίσω το 2015, στη χειρότερη περίοδο διακυβέρνησης στην Ελλάδα ποτέ, ναι, τουλάχιστον στη δημοκρατική Ελλάδα, όσο η Ελλάδα είχε δημοκρατία, το 2015 το πρώτο του εξάμηνο νομίζω ότι είναι η χειρότερη περίοδος που έχει ζήσει. Η κυβέρνηση εκείνης της εποχής κέρδισε δύο εκλογές και ένα δημοψήφισμα. Ο κόσμος να αποθέτει ελπίδες που δύσκολα τις αποσύρει από μια καινούργια κυβέρνηση. Και προφανώς τώρα με λιγότερες προκλήσεις επιβίωσης, αν θέλετε νομοτελειακά μετά από 10 χρόνια κρίσης, η κυβέρνηση δεν θα αμφισβητηθεί τόσο γρήγορα. Είναι προφανές. Ειδικά όταν έχει γύρω της συσπηρωμένο και ένα πολύ μεγάλο μηντιακό σύστημα, το οποίο έτσι αρνείται να την στριμώξει ακόμη και στα λάθη που κάνει τα καθημερινά.
Είναι αντιληπτά, κατανοητά, απλά δεν κρατάνε για πάντα. Και νομίζω ότι κάνουν και λάθος που επενδύουν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν ένα καλό κλίμα και μια καλή διάθεση. Αυτά αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα στην πολιτική. Μάλιστα. Κύριε Κυριάκος, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε επικοινωνία, να έχουμε την επικοινωνία, να δούμε και τα εσωκομματικά, αλλά όχι μόνο, καθώς λοιπόν, δεν φτάνουν μόνο τα εσωκομματικά. Γιατί με ρωτήσατε και έτσι, καλό είναι να τα βάζουμε, να βάλω μία, να δώσω ένα στίγμα. Εσωκομματικά λοιπόν υπάρχουν διαδικασίες προγραμματισμένες, διαδικασίες που πρέπει να τελειώσουν στο ΠΑΣΟΚ, να εναρμονιστεί καταστατικά και να αποτελέσει το βασικό πυλώνα του κινήματος αλλαγής και να μην υπάρχει ο κίνδυνος διεισμού ή ομοσπονδιοποίησης του κόμματος. Δεν επιστρέφουμε στο ΠΑΣΟΚ, αυτό έχει τελειώσει το θέμα, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει και έχει εξηγηθεί και παρκώς για τους λόγους που δεν μπορεί να γίνει. Ποτέ, όσο και αν έχουν γίνει όντως συζητήσεις περί λαθών, περί διαφορετικών προσεγγίσεων για το πώς πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, ποτέ δεν έχει αμφισβητηθεί εσωκομματικά ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να γίνει υπό την ηγεσία της Φόβης Γεννηματά που έχει ψηφιστεί το 2017. Δεν έθεσε κανένα θέμα ποτέ. Και δεν θέτουν και δημόσια οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι και άδικο για ανθρώπους που χρεώνονται ότι αμφισβητούν την ηγεσία. Για τον κύριο Γερουλάνο τελευταία, κύριε Κυριάκο, είχαμε δει. Μα δεν έθεσε θέμα ηγεσίας ο κύριος Γερουλάνος και υπάρχει και ο χώρος και υπάρχει και ο χρόνος να το κάνει. Υπήρχαν οι ευκαιρίες, δεν έθεσε. Ο κύριος Γερουλάνος είπε ο άνθρωπος, αν τεθεί θέμα. Δεν το έθεσε. Ναι. Ωραία. Δηλαδή έχει διαδικασίες ως το 2021 που υπάρχει και χρόνος και τόπος να συζητηθούν αυτά. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σταματήσουμε αυτές τις συζητήσεις να τις κάνουμε στα media. Αυτό είναι ένα δικό μας λάθος. Πρώτα στα media, αν θέλετε, και μετά στις εσωκομματικές διαδικασίες. Υπήρχε λοιπόν εσωκομματική διαδικασία και σας λέγουν μέσα 7 ώρες. Αυτό δείχνει τη δημοκρατικότητα όλης της διαδικασίας. Ήμουν μέσα 7 ώρες, ακούστηκαν πολλές απόψεις, ακούστηκαν και διαφωνίες και επί των πολιτικών και επί των διαδικασιών. Ωστόσο, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα να φύγουμε από την κεντρική πολιτική γραμμή που είναι η ηγεσία Φόβης Γεννηματά, το ΠΑΣΟΚ βασικός πυλώνας μέσα όμως στο κίνημα αλλαγής και εναρμόνιση του καταστατικού, ώστε να μην, μην λειτουργούν δύο κόμματα στη συσκευασία ενός. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να υπηρετήσει το νέο όχημα, το κίνημα αλλαγής. Είναι ένα πράγμα για το οποίο κανένα δεν έχει άλλη λύση ή άλλη πρόταση με τα δεδομένα που αναλύθηκαν επαρκώς. Ναι. Άρα λοιπόν δεν έχει αμφισβητηθεί η πορεία μας. Τα επιμέρους, αστερίσκοι, διαδικασίες κτλ. Ναι, προφανώς υπάρχουν διαφωνίες. Αυτές προσπαθούμε να συνθέσουμε. Η σημερινή ΚΟΕΣ θα δώσει τις απαντήσεις, ώστε να αφήσουμε πίσω όλη αυτή τη συζήτηση περί των εσωτερικών μας, ειδικά όταν είναι για ίσονα θέματα, δεν είναι για τα μείζωνα, και να προχωρήσουμε μπροστά με αυτοπεποίθηση, γιατί παράγουμε πολιτική και δυστυχώς η προσοχή που κερδίζουμε δεν είναι για την πολιτική που παράγουμε και το κοινοβουλευτικό έργο, αλλά είναι για την εσωτερική μας κουβέντα, ας πούμε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Κατανοητό. Εντάξει. Οπότε θα δούμε τα νεότερα από το θέμα του συνεδρίου και να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Γιατί φωνές ψήθυροι, εσείς το θέσατε σωστά, ότι στην τελευταία συνεδρία σε αυτή την 7 ώρη στην οποία αναφέρατε, θέματα τέθηκαν. Στην τελευταία μόνο, στην Κεντρική Επιτροπή την προηγούμενη ή στο συνέδριο το προηγούμενο που έγιναν δύο συνέδρια πανωτά. Στο συνέδριο του κινήματος αλλαγής δεν τέθηκε θέμα επισήμως από κανέναν. Όταν λέω θέμα ηγεσίας δεν τέθηκε από κανέναν, εννοώ ότι κανένας τέλεχος δεν αμφισβήτησε την ηγεσία της Φόβης Γεννημάτας και δεν ζήτησε να πάμε σε εκλογές. Τουλάχιστον από τα στελέχη, τα πρωτοκλασάτα που θα έφεταν και μία ουσία σε αυτό το ρόλο. Το τι λέει πιθανότατα μεσαία ή μικρά στελέχη, τα οποία δεν έχουν ούτε τη διάθεση, ούτε τη δυνατότητα να προκαλέσουν εξελίξεις, ούτε και τις συμμαχίες να προκαλέσουν εξελίξεις, δεν παίζουν και κανέναν ουσιαστικό ρόλο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα.